Για το πόσο σημαντική είναι η φαρμακοεπαγρύπνηση, αναφέρθηκε για μία ακόμη φορά ο καθηγητής φαρμακολογίας Δημήτρης Κούβελας. Αυτή τη φορά μιλώντας στην τηλεόραση Alert και στο ανατρεπτικό δελτίο. Στα φάρμακα πρέπει, όταν έχουν προσωρινή άδεια κυκλοφορίας, όπως τα εμβόλια, δεν είναι κακό. Είναι μια άδεια προσωρινή. Περιμένουμε πριν θεσμικά να ελέγχονται με συγκεκριμένες υπηρεσίες και αυτές είναι αυτό που λέμε φαρμακοεπαγρύπνηση και το κάνει ο ΕΟΦ. Δεν το κάνω ούτε εγώ, ούτε το Υπουργείο Υγείας, ούτε ξέρω εγώ ο Γκαραζιέρης φίλος μου. Έτσι λοιπόν η νομοθεσία προβλέπει οποιοδήποτε είτε αρνητική έκβαση, δηλαδή κάτι σοβαρό, ένας θάνατος, ένα έμφραγμα, μία νοσηλεία, πρέπει να αναφέρεται και να καταγράφεται ως πιθανώς συσχετιζόμενη με το εμβόλιο, όπως πρέπει να καταγράφονται και οι αστοχίες του προϊόντος. Δηλαδή, εάν κάποιος εμβολιαστεί και κολλήσει κορονοϊό, πρέπει να αναφέρεται. Με αυτή τη λειτουργία μπορούμε να δούμε πραγματικά για πόσο χρόνο δουλεύει το εμβόλιο. Αλλιώς βγαίνει ο καθένας και λέει σε 3 μήνες, σε 4 μήνες, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουμε στοιχεία. Για να ξέρουμε λοιπόν ακριβώς πόσο καλά είναι, και προσέξτε, εγώ δεν λέω ότι δεν είναι καλά. Εγώ σας λέω ότι αυτό που λέμε πρέπει με κάποιο τρόπο να αποδεικνύεται. Και ο τρόπος που έχουμε εγκαταστήσει είναι φαρμακοεπαγρύπνηση.